Στον Θεό δεν υπάρχει τίποτα το αδύνατο. Και φως μπορεί ο Θεός να ανάψει και τον κόσμο να ξαναδημιουργήσει από την αρχή. Εγώ πήγα στα Αγίους Τόπους, στα Ιεροσόλυμα, έζησα τη Μεγάλη Εβδομάδα. Ήμουνα εκεί δίπλα από τον Πατριάρχη στην τελετή του Αγίου Φωτός, έξω από το Κουβουκλίο βέβαια. Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι το εξής. Το πώς ανάβει ο Πατριάρχης στα κεριά του μέσα στον Πανάγιο Τάφο δεν το είδα. Δεν ήμουν εκεί μέσα, ούτε κανένας είναι μέσα εκεί. Ούτε και ο σκευοφύλακας είναι εκεί. Και μόνο ο Πατριάρχης το ξέρει. Το αν τα ανάβει από αναπτήρα ή αν τα ανάβει από οτιδήποτε άλλο, αυτό το ξέρει ο ίδιος. Έχουμε μαρτυρίες ιστορικές από πολλούς αιώνες τώρα ότι το Άγιο Φως ανάβει τα κεριά του Πατριάρχου μόνο τους. Και άλλα πολλά που δεν είναι τη ώρα να τα πω. Εγώ εκείνο που είδα όταν πήγα στον Πανάγιο Τάφο ήταν ότι πριν βγει ο Πατριάρχης να δώσει το Άγιο Φως στον κόσμο, όπως συμβαίνει εκεί, όπως καθόμουν κάτω και έβλεπα το γύρω-γύρω τι γινότανε, άναψαν τα κεριά των ανθρώπων στον τρούλο του Παναγίου Τάφου, μόνα τους. Άναψε το καντήλι της ωραίας πύλης μόνο του, μπροστά μας. Αν μια γιαγιά η οποία δεν μπόρεσε να μπει μέσα, μια Κυπρία γιαγιά από την Αθιένου, η οποία ήταν στον Πανάγιο Τάφο και δεν μπόρεσε να μπει μέσα και ήταν συνέχεια έξω στα σκαλιά εκεί που είναι τα καταστήματα και έκλαιγε που δεν μπόρεσε και ρώτησε τα κεριά εκεί στα σκαλιά, άναψαν τα κεριά μόνα τους. Και μου το είπε η ίδια γιαγιά αυτό το πράγμα. Μια άλλη κυρία που ήταν σε ένα μπαλκόνι, άναψαν τα κεριά μόνοι τους. Ωραία, ο Πατριάρχης το άναψε όπως το άναψε, δεν ξέρω. Ο κόσμος πώς το άναψε. Αυτά που είδαμε εμείς, εγώ είδα το Άγιο Φως σαν αστραπές μπλε γαλάζιες, έτσι πήγαιναν. Ρώτησε το διπλανό μου, είδες κάτι? Μου λέει αστραπές κάθετες. Ο άλλος είδε σφαίρα φωτεινή. Ο άλλος δεν είδε τίποτα. Αν ήταν ένα τεχνητό κατασκεύασμα, δεν θα βλέπαμε όλοι το ίδιο? Πώς εγώ το βλέπω έτσι, ο άλλος το βλέπει έτσι, ο άλλος το βλέπει σφαίρα, ο άλλος το βλέπει σύννεφο. Είχα ένα μοναχό μαζί μου. Λέω, τι είδες? Μου λέει ένα σύννεφο πάνω από τον Πανάγιο Τάφο. Φωτεινό. Ο κάθε ένας το βλέπει κατά την δική του κατάσταση. Πώς να το πω τώρα. Τώρα, τι γίνεται εκεί με τον Πατριάρχη, τα βρουν μόνοι τους. Αλλά λέω το εξής, ο Αρμένιος που είναι έξω, βλέπει τον Πατριάρχη μέσα. Εάν ήταν απάτη αυτό το πράγμα, ήταν, ξέρω εγώ, από καντήλι, πώς το λένε εκεί, τίποτα. Αυτοί όλοι που σοδομούν και θέλουν να πάρουν το Άγιο Φως από τους Ορθοδόξους, δεν θα έβγαιναν, λέγανε, αυτό είναι απάτη. Γιατί σας απατά ο Πατριάρχης? Μετά οι ίδιοι αγιοταφίτες υποδεικνύουν την κολόνα στην πύλη του Παναγιού Τάφου, του Ναού της Αναστάσεως, που βγήκε από εκεί το Άγιο Φως όταν τους έδιωξαν οι Τούρκοι και δεν άφησαν τον Ορθόδοξο Πατριάρχη να βγάλει το Άγιο Φως και βάλαν Αρμένιους. Και βγήκε το Άγιο Φως από την κολόνα. Έσχισε την κολόνα και βγήκε από εκεί. Όλα αυτά τι είναι? Όλες οι μαρτυρίες των αιώνων. Και εγώ ίδιος ερώτησα τον Άγιο Παΐσιο όταν επέστρεψε από τα Ιεροσόλυμα. Λέω, Γέροντα, είδατε το Άγιο Φως που πήγε σε περίοδο όχι Πάσχα? Και μου λέει, όλα τα Πανάγια προσκυνήματα, ιδιαιτέρως ο Πανάγιος Τάφος, έχουν αδιαλείπτως το Άγιο Φως. Απλώς εμείς δεν το βλέπουμε. Και το Άγιο Φως δεν βγαίνει μόνο την ημέρα του Μεγάλου Σαββάτου. Πολλές φορές, κατά μαρτυρία πολλών χριστιανών και αγιοταφητών πατέρων, εμφανίζεται στον Πανάγιο Τάφο, στα προσκυνήματα κτλ. Και στο Άγιον Όρος συνέβη και να ανάψουν καντήλια από μόνα τους ή να γεμίσουν τα δοχεία από λάδι. Στις μέρες μας, στη Μονόπετρα, ήταν όλα τα δοχεία αδιανά και γέμισαν από λάδι σε μια νύχτα. Πήγαν οι πατέρες το πρωί και ξεχύλισαν τα δοχεία από λάδι. Μιλάμε δοχεία τόνους δηλαδή, όχι 5 κιλά πράγμα. Πολλές φορές στο βατοπέδι και αλλού. Το θαύμα για μας δεν είναι κάτι το παράξενο. Είναι ενέργεια του Θεού. Τώρα εάν κάποιοι θέλουν να το αμφισβητήσουν, ας κάνουν όπως νομίζουν.